Σήμερα θα δούμε το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Lightroom στο κινητό μας και το πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε εύκολα και γρήγορα τις φωτογραφίες μας και να κάνουμε σωστό color correction. Ξέρω λίγο πολύ ότι οι περισσότεροι βλέπετε αυτά τα βίντεο χρησιμοποιείτε τα κινητά σας κατά βάση για να τραβάτε φωτογραφίες. Πηγαίνετε και αγοράζετε ακριβά κινητά ή αγοράζετε κινητά που έχουν καλές φωτογραφικές μηχανές για να μην χρειάζεται να αγοράζετε κάποια επαγγελματική μηχανή για να τραβάτε φωτογραφίες. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκα να κάνω ένα βίντεο για να δούμε το πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε φωτογραφίες μέσω του κινητού μας επαγγελματικά και σωστά, σαν να έχουμε τραβήξει μια φωτογραφία με την φωτογραφική μας μηχανή. Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να επεξεργαστούμε τις φωτογραφίες στο κινητό μας. Εγώ θα σας δείξω το Lightroom. Το Lightroom είναι η πιο γνωστή εφαρμογή για color correction. Γενικότερα, πρόγραμμα, όχι εφαρμογή, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στον υπολογιστή μας. Έτσι λοιπόν η Adobe μας έκανε τη χάρη, η κακιά καλή Adobe, που μισούμε και αγαπάμε, μας έκανε τη χάρη και μας έχει βγάλει εφαρμογή για κινητό. Και το Photoshop Express έχει βγάλει και άλλες πολλές εφαρμογές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αλλά το Lightroom είναι μια εφαρμογή την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε color correction στις φωτογραφίες μας. Αυτή είναι κατά βάση βέβαια και η χρήση του Lightroom. Οπότε θα δούμε λοιπόν σήμερα πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Lightroom στο κινητό μας. Δείτε μέχρι το τέλος αυτό το βίντεο και σας έχω και ένα δωράκι σήμερα. Το πρώτο πράγμα φυσικά που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε και να ανοίξουμε το Lightroom. Βασικά, αν δεν το έχουμε, να πάμε να το κατεβάσουμε. Πολύ βασικό. Οπότε μόλις το κατεβάσουμε, απλά το ανοίγουμε. Να ξέρετε ότι υπάρχει και στο Google Play αλλά και στο App Store, οπότε το κατεβάζετε, είναι free, ίσως χρειάζεται να κάνετε ένα login, δεν υπάρχει πρόβλημα, το κατεβάζουμε κανονικά. Άλλες εφαρμογές της Adobe ίσως χρειαστεί να κάνετε login και να τις αγοράσετε, να ξεκλειδώσετε το μεγαλύτερο πακέτο ρε παιδί μου, αλλά τα βασικά και παραπάνω μας τα δίνει, οπότε δεν χρειάζεται να το κάνουμε κιόλας. Πρέπει να θέλετε κάτι πιο εξειδικευμένο για να αγοράσετε την εφαρμογή. Το Lightroom είναι δωρεάν και είναι όλα δωρεάν, εκτός από κάποια preset που δίνει η Adobe, τα οποία δεν χρειαζόμαστε γιατί θα σας δείξω πολύ απλά το πώς μπορούμε και να κατεβάζουμε αλλά και να βάζουμε preset μέσα στο πρόγραμμα του Lightroom, οπότε να μπορούμε εύκολα να τα χρησιμοποιούμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, ανοίγουμε το Lightroom. Έχω φτιάξει κάποιες φωτογραφίες φυσικά. Βλέπετε εδώ πέρα και κάποιες φωτογραφίες που είχα ανεβάσει στο Instagram. Αν δεν με έχεις στο Instagram, να πας να με ακολουθήσεις, γιατί κάνω επεξεργασία στο Lightroom και τις ανεβάζω τις φωτογραφίες εκεί πέρα. Οπότε, αν σου αρέσει κάποια εκείνη τη φωτογραφία, μην ξεχάσεις να πας να κάνεις ένα follow και να κάνεις κάποιο like στις φωτογραφίες που σου αρέσουν. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Εμένα το αγαπημένο μου φίλτρο, όπως λίγο πολύ όλοι ξέρετε και είναι όλο με το προφίλ, είναι το Orange & Teal. Έχω όμως και κάποια ακόμα αγαπημένα προφίλ τα οποία δεν χρησιμοποιώ στο Instagram, τα οποία σιγά σιγά θέλω να αρχίσω να χρησιμοποιώ. Που είναι το Urban Black and Orange και είναι και το Moodly Teal. Το Moodly Teal είναι αυτό που χρησιμοποιούν συνήθως οι φωτογράφοι για να θέλουν να δώσουν το darkness στη φωτογραφία και σαν βάση κρατάνε το μπλε. Και το Urban and Black, Black and Orange, σας λίγο πολύ καταλαβαίνετε ότι είναι το μαύρο με το πορτοκαλί. Επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο φίλτρο. Έχω φτιάξει και ένα πριζετάκι ακόμα, το έχω ονομάσει Cinematic Orange. Λίγο πιο Moodly Orange όμως. Δηλαδή είναι σαν το Moodly and Teal, αλλά είναι σε Orange. Τόνους, ρε παιδί μου, αυτό. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχω μια φωτογραφία που έχω τραβήξει και ανέβασα και πρόσφατα στο Instagram και έχω και άλλη μια φωτογραφία που έχω τραβήξει από τα Σετάν λιμάνια της Κρήτης. Το Σετάν λιμάνι της Κρήτης. Πηγαίνουμε στην φωτογραφία που θέλουμε να επεξεργαστούμε. Άμα ανοίξουμε τη φωτογραφία, μας βγάζει από κάτω άπειρες επιλογές. Εδώ πέρα μπορείτε φυσικά να φτιάξετε μια φωτογραφία που θέλετε εσείς και αν σας αρέσει το preset και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφία σε κάποιο από τις επόμενες φωτογραφίες σας, μπορείτε πολύ απλά να το αποθηκεύσετε ως DNC, θα σας δείξω πώς γίνεται, και μετά να το κάνετε ένα εκ νέου upload στο Lightroom ή να το στείλετε στους φίλους σας να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν εάν τους αρέσει. Εμείς θα δούμε τώρα πώς μπορούμε εύκολα και γρήγορα να επεξεργαστούμε μια φωτογραφία και να κάνουμε τα βασικά πράγματα, πέρα από το να βάλουμε φίλτρα. Να ξέρετε ότι λίγο πολύ όταν ξεκινάτε να επεξεργάζετε μια φωτογραφία, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι να πετάτε μέσα το φίλτρο και μετά στο φίλτρο που σας αρέσει να αρχίσετε να κάνετε την κατάλληλη επεξεργασία. Πάμε λοιπόν να ανοίγουμε τη φωτογραφία μας που θέλουμε και βλέπετε κάτω ότι έχει το crop, έχει το holding, έχει το selection. Αυτά δεν τα χρησιμοποιήσουμε εκτός αν η φωτογραφία μας είναι στραβή. Προσέχουμε πάρα πολύ όταν τραβάμε μια φωτογραφία να έχει σωστό και ίσιο ορίζοντα. Είναι πάρα πολύ βασικό μια φωτογραφία να έχει σωστό και ίσιο ορίζοντα. Η φωτογραφία συγκεκριμένη έχει σωστό ορίζοντα, είναι τριγωνή με τον drone, οπότε την κρατάμε. Δεν χρειάζεται ούτε να κάνουμε crop ούτε τίποτα άλλο και πηγαίνουμε δίπλα. Βλέπετε ότι δίπλα μας βγάζει μια εικόνα που λέει auto, είναι απλά για να επεξεργαστεί τη φωτογραφία αυτόματα. Κάτι το οποίο δεν θέλουμε.
Δίπλα έχει τα lights. Εάν πατήσουμε τα lights, έχει το exposure, το contrast, το highlight, το shadows και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ πέρα, συνήθως, να ξέρετε ότι όταν μια φωτογραφία την τραβάμε, έχει παραπάνω highlights από όσο θα έπρεπε. Οπότε να ξέρετε ότι πάντα κατεβάζουμε τα highlights για να έρθει η φωτογραφία και να γίνει λίγο πιο καθαρή στις λεπτομέρειες. Βλέπετε τώρα διαφορά. Δηλαδή, αν ανεβάσω τα highlights, δείτε πώς ήταν, και άμα τα κατεβάσω, βλέπετε ότι το βουνό γίνεται πιο σκοτεινό στα σημεία που είχε πάρα πολύ φως. Δηλαδή, το υπερφωτισμένο σημείο το κατεβάζουμε. Πηγαίνουμε στα shadows και τα κατεβάζουμε και αυτά ελάχιστα. Βλέπετε λίγο πολύ θα παίζετε. Τι σας αρέσει περισσότερο. Άμα τα κατεβάσουμε λίγο, νομίζω ότι πάρει είναι καλά. Η φωτογραφία θέλει ώρα και για να τη φωτογραφίσεις, αλλά και να την επεξεργαστείς. Οπότε, δείτε εδώ πέρα τώρα, αν κρατήσω πατημένο την εικόνα μου, βλέπετε πώς ήταν και πώς έγινε. Με δύο απλά βασικά πράγματα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Εδώ πέρα είναι το exposure, είναι η φωτεινότητα που θα έχει η φωτογραφία μας. Συνήθως το exposure δεν το πειράζουμε ή θέλει απειροελάχιστα να το ανεβάσουμε εάν η φωτογραφία μας είναι σκοτεινή. Κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Τα whites είναι λεπτομέρειες των white που έχει η εικόνα μας. Εγώ συνήθως τα white τα ανεβάζω για να δώσω ένταση και τα blacks τα κατεβάζω για να δώσω λίγο καλύτερα το contrast της φωτογραφίας. Αυτό ξαναλέω είναι σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσουμε φίλτρο. Αν βάλουμε φίλτρο, θα πρέπει πρώτα να βάλουμε το φίλτρο και μετά να κάνουμε αυτές τις λεπτομέρειες. Μετά πηγαίνουμε δίπλα στο color. Το color θα δώσουμε το temp, δηλαδή τη θερμότητα που θέλουμε να έχει. Είτε να είναι πιο κίτρινη, είτε να είναι πιο μπλε. Μπορεί να μας αρέσει μια φωτογραφία να είναι πιο μπλε, να έχει τόνους του μπλε ή να έχει τόνους του mauve πράσινου. Οπότε, άμα κατεβάσουμε το temp, βλέπετε ότι γίνεται πιο μπλε η φωτογραφία. Νομίζω δεν θέλει τόσο πολύ και εδώ γίνεται πιο κίτρινη. Αν σε περίπτωση τώρα θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα φίλτρο δικό μας και θέλουμε να δώσουμε τόνους, θα πάμε πάνω δεξιά που έχει mix. Και στον mix βλέπετε ότι δίνει πάρα πολλές επιλογές από όλα τα χρώματα. Η κάθε φωτογραφία έχει άπειρα χρώματα μέσα. Έχει τόνους του μπλε, έχει τόνους του πράσινου, έχει τόνους του κίτρινου, έχει τόνους του κόκκινου. Οπότε εμείς μπορούμε να παίξουμε και να ανεβάσουμε τα κόκκινα της φωτογραφίας, να κατεβάσουμε τα πράσινα. Λίγο πολύ έτσι φτιάχνονται και τα φίλτρα όπως το Orange and Teal. Ας πούμε, δίνουμε περισσότερο μπλε στα shadows και λίγο περισσότερο orange στην υπόλοιπη φωτογραφία. Οπότε τα shadows γίνονται μπλε, η φωτογραφία γίνεται πορτοκαλί, οπότε λίγο πολύ ο συνδυασμός έρχεται και δένει. Λοιπόν, οπότε τι κάνουμε. Πηγαίνουμε στο orange και πειράζουμε λίγο το hue. Το ανεβάζουμε ή το κατεβάζουμε. Βλέπετε ότι τα σημεία της φωτογραφίας στα πορτοκαλί αλλάζουν χρώμα. Τα βλέπετε, δηλαδή άμα το βάλω τέρμα γίνονται κόκκινα εκείνα τα σημεία. Άμα το πάω στη μέση βλέπετε ότι έρχεται πάλι το καφέ όπως ήταν. Αν ανεβάσω το saturation βλέπετε ότι γίνονται λίγο πιο πορτοκαλί. Άμα ανεβάσω και λίγο το μισό, βλέπετε ότι αλλάζουν τα σημεία εκείνα, ότι αλλάζουν χρώμα. Αν εγώ τα γυρίσω πίσω όλα και πάω στο πράσινο, τα πράσινα σημεία της φωτογραφίας θα αρχίσουν τώρα να ανεβαίνουν. Η φωτογραφία δεν έχει τόσο πολύ πράσινο όμως, οπότε δύσκολα να βρει πράσινο. Έχει πάρα πολύ λίγα σημεία, γιατί είναι ξεραίλα εκεί πέρα που έχει ο χώρος. Εγώ θα τα γυρίσω όλα πίσω γιατί θα βάλουμε φίλτρο στη φωτογραφία, γιατί όπως σας είπα πρώτα βάζουμε το φίλτρο. Λοιπόν, οπότε πάμε δίπλα στα effect και βλέπετε ότι έχει το texture. Το texture φτιάχνει τις λεπτομέρειες, δηλαδή κάνει πιο sharpness τη φωτογραφία, κάνει πιο έντονα τα σημεία και τις σκιάσεις. Το ίδιο κάνει και το clarity. Άμα παίξετε εδώ πέρα θα δώσετε λίγο πιο πολύ ένταση. Την κάνει πιο sharpness, θα μπορούσαμε να πούμε, τη φωτογραφία μας. Μετά από κάτω είναι η βινιέτα. Η βινιέτα λίγο πολύ ξέρετε τι είναι. Είναι αυτός ο δακτύλιος που κάνει γύρω γύρω τη φωτογραφία μας. Την κάνει πιο σκοτεινή. Και άμα το γυρίσω από την άλλη γίνεται μαύρο. Αν το κάνω από εδώ γίνεται άσπρο. Εδώ έχει το sharpness. Λίγο πιο κάτω έχει το noise reduction. Το noise reduction είναι αν έχουμε τραβήξει μια φωτογραφία που είναι βράδυ και έχει κόκκο που λέμε εμείς οι φωτογράφοι. Θα μπορέσουμε με το noise reduction να βγάλουμε τον κόκκο. Να την κάνουμε πιο smooth στα χρώματα. Οπότε να έχει πιο blur. Να είναι το δέρμα μας, οπότε να μην έχει αυτό το γκόκο που δημιουργείται που είναι άσχημος. Συγκεκριμένη φωτογραφία δεν χρειάζεται. Να ξέρετε ότι εδώ πέρα έχει και color noise reduction και noise reduction, οπότε θα παίξετε και με τα δύο, θα τα ανεβάσετε και τα δύο για να γίνει πιο smooth φωτογραφία. Λοιπόν, εγώ θα πατήσω ακύρωση σε όλα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε φίλτρο τώρα. Πώς βάζουμε φίλτρο? Τα φίλτρα τα έχουμε έτοιμα preset. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχω τρία έτοιμα preset. Το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο. Τι κάνουμε? Πηγαίνουμε στο preset που έχουμε έτοιμο. Μπορούμε να κατεβάσουμε, έχει άπειρα preset. Απλά θέλουν πάρα πολύ ψάξιμο για να βρεις δωρεάν, γιατί τα περισσότερα τα αγοράζεις. Ή μπορείς πολύ απλά να βρεις έναν στο YouTube που κάνει βίντεο και θα σου έχει link στην περιγραφή τα preset για να τα χρησιμοποιήσεις.
Αυτό ήταν το δωράκι το σημερινό που σας έχω. Οπότε όσοι φτάσατε μέχρι εδώ το βίντεο, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε τα 3 πρισεντάκια που έχω φτιάξει, οπότε να μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε. Πάμε λοιπόν και επιλέγουμε το πρισεντάκι. Εγώ θα χρησιμοποιήσω στη συγκεκριμένη φωτογραφία το Mood Little. Το Mood Little γιατί? Το Mood Little είναι κυρίως για βουνά και θάλασσες. Οπότε έχουμε φτιάξει το preset του Mood Little, πηγαίνουμε επάνω στα 3 βελάκια, τις 3 τελίτσες που μας δίνει και κάνουμε Copy Settings. Εάν πατήσουμε Copy Settings μας βγάζει αυτό και μας λέει Light, Colors, Effect, Details, Optics και τα σχετικά. Εμείς πατάμε ακριβώς χωρίς να επιλέξουμε τίποτα παραπάνω ή τίποτα λιγότερο γιατί θα χαλάσουμε το φίλτρο, το tick που βρίσκεται επάνω δεξιά. Μας λέει ότι τα settings έχουν γίνει copy. Οπότε πάμε πίσω και πατάμε την φωτογραφία που έχουμε κάνει upload. Επιλέγουμε την φωτογραφία λοιπόν και πηγαίνουμε πάλι επάνω στα τις τρεις βουλίτσες που έχει. Πατάμε δεξί κλικ και κάνουμε paste settings. Μόλις κάνουμε paste settings βλέπετε ότι φτιάχνει τη φωτογραφία μας με βάση το φίλτρο που έχουμε φτιάξει. Η συγκεκριμένη φωτογραφία είχε πάρα πολύ φως, οπότε δεν έχει σκοτεινιάσει πάρα πολύ. Οπότε εμείς θέλουμε λίγο περισσότερο φως στη φωτογραφία. Οπότε θα πάμε στα lights και θα ανεβάσουμε λίγο περισσότερο τα highlight. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία θέλουμε περισσότερο highlight γιατί γίνεται moodly, γίνεται σκοτεινή. Εγώ θα ανεβάσω λίγο περισσότερο τα blacks για να μην έχει τόσο πολύ λεπτομέρεια φωτογραφία στα blacks γιατί έχει πάρα πολύ σκοτεινά σημεία και θα ανεβάσω λίγο περισσότερο τα whites, ελάχιστα. Και αυτό είναι. Αυτή είναι η επεξεργασία που θα κάνω εγώ προσωπικά γιατί μου αρέσει το συγκεκριμένο φίλτρο με αυτή την επεξεργασία. Τώρα, δείτε εδώ το αποτέλεσμα. Πώς ήταν πριν η φωτογραφία μας και πώς έγινε μετά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλο φίλτρο, εάν δεν μας αρέσει αυτό. Εμένα προσωπικά μου αρέσει συνήθως να χρησιμοποιώ αυτό το Moodly εφέ σε τέτοιου είδους φωτογραφίες. Τώρα, να δούμε και το φιλτράκι που τώρα τελευταία το χρησιμοποιώ πάρα πολύ και έχει γίνει από τα αγαπημένα μου φίλτρα. Είναι αυτό εδώ πέρα. Το Urban Blacks and Orange. Το συγκεκριμένο φίλτρο πάμε πάλι. Copy Settings. Πατάμε το βελάκι. Πατάμε πίσω. Πατάμε τη φωτογραφία αυτή που έχω τραβήξει. Είναι selfie φωτογραφία συγκεκριμένη. Έχει και ένα παιχνιδιάρικο κόψιμο, μια γωνία δηλαδή από αυτή την πλευρά. Πατάμε πάλι τα δύο βελάκια, τις τρεις βουλίτσες και πατάμε Paste Settings. Και βλέπετε ότι έχει γίνει πάρα πολύ darkness, πάρα πολύ σκοτεινή η φωτογραφία. Αυτό εμείς δεν το θέλουμε. Οπότε θα πάμε στα lights. Θα κατεβάσουμε ελάχιστα το contrast, όχι πάρα πολύ για να μην χάσουμε αυτή την λεπτομέρεια στη φωτογραφία που μας έχει δώσει αυτό το πορτοκαλί μαύρο. Και θα δώσουμε ελάχιστα, πολύ ελάχιστα το exposure. Και θα κατεβάσουμε τα highlights. Γιατί με το exposure τα μάγουλά μας γίνονται άσπρα. Οπότε θα κατεβάσουμε μάλλον ελάχιστα τα highlights και θα τα αφήσουμε εκεί. Εγώ θα ανεβάσω μάλλον και ελάχιστα τα shadows. Θα κατεβάσω ελάχιστα τα whites. Όχι ελάχιστα, τέρμα θα τα κατεβάσω τα whites. Και θα ανεβάσω ελάχιστα τα blacks για να μην έχω τόσο πολύ blacks. Αυτό είναι. Πάρα πολύ ωραία. Δείτε πώς ήτανε η φωτογραφία μου και δείτε πώς έγινε. Boom. Τόσο όμορφα. Επίσης θα μπορούσα να παίξω και με το effect και το color, αλλά θα το αφήσω έτσι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Με τον ίδιο τρόπο έχω φτιάξει και αυτήν εδώ πέρα τη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία είναι του φίλου του Μαυρίδη το αυτοκίνητο. Αλλά δείτε τώρα κολπάκι. Έχω φτιάξει ένα δικό μου φίλτρο στη φωτογραφία. Αυτό εδώ πέρα το είχα φτιάξει μετά από αρκετές ώρες χρήσης. Και πατάς τα τρία βελάκια, πατάς copy settings, πατάς tick. Πηγαίνεις στην φωτογραφία που έχει τραβηχτεί με την φωτογραφική σου μηχανή που ήταν αυτή, έχει πάρα πολύ κίτρινο. Οπότε κάνεις τις τρεις βουλίτσες και πατάς paste. Και η φωτογραφία γίνεται ακριβώς όπως ήταν η άλλη φωτογραφία μας. Αυτά είναι λίγο πολύ τα έτοιμα φίλτρα ή τα φίλτρα που μπορείς να φτιάξεις εσύ μέσω του Instagram, μέσω του Lightroom. Το παίρνεις και παίζεις. Θέλει πάρα πολλές ώρες χρήσης, επίσης θέλει να ασχοληθείς αρκετά. Δηλαδή να δεις πού μπαίνει το κάθε τι, πώς δουλεύει το κάθε τι. Αν δεν πειραματιστείς, δεν θα τα μάθεις. Κανένα βίντεο δεν μπορεί να σου πει ακριβώς το πώς μπορείς να φτιάξεις. Υπάρχουν βέβαια tutorial που σου λέει πώς να ξεκινήσεις το φίλτρο από το 0 και να το κάνεις εσύ μόνος σου, αλλά νομίζω ότι περισσότεροι ψάχνουμε τα έτοιμα φίλτρα και να κάνουμε λίγη δουλειά γιατί δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε περισσότερο. Οπότε, δείτε τώρα ένα. Τώρα, εφόσον φτιάξουμε μια φωτογραφία μας και είναι έτοιμη, πηγαίνουμε επάνω στο βελάκι που δείχνει προς τα έξω. Δηλαδή, είναι το δεύτερο απάνω δεξιά. Πατάμε το δεύτερο σύμβολο και πατάμε export to files ή export to camera roll.
αν πατήσουμε export του camera roll, θα πάει στη φωτογραφία μας και θα μπορούμε να την ανεβάσουμε. Εάν σε περίπτωση θέλουμε να αποθηκεύσουμε ένα πριζετάκι για να το στείλουμε στον φίλο μας, δηλαδή ας πούμε αυτή η φωτογραφία έχει ένα preset που θέλω να χρησιμοποιήσω, πατάω πάλι εδώ πέρα, πατάω export as και μας βγάζει JPEG, large available και image quality. Το image quality το πάμε στο 100% και το JPEG το πάμε στο DNC. Το DNC είναι όταν θέλουμε να κάνουμε export το φίλτρο που θα χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή αυτό το φίλτρο που χρησιμοποίησα εγώ ή έχω φτιάξει εγώ, το κάνω export για να το στείλω. Το DNC λοιπόν είναι ένα αρχείο που διαβάζει μόνο το Lightroom. Οπότε κατεβάζουμε ένα DNC αρχείο, το αποθηκεύουμε στα αρχεία στο iPhone ή στα αρχεία που έχετε σε Android τηλέφωνο. Το κάνουμε, πηγαίνουμε στο Lightroom, πατάμε Add, σαν να ανεβάζουμε μια φωτογραφία. Πατάμε From Files, γιατί είπαμε ότι στις φωτογραφίες δεν μπορούμε να το βρούμε. Αν πατήσουμε From Files, πηγαίνουμε στα Lightroom Presets που έχουμε έτοιμα και εδώ πέρα βλέπετε τον φάκελο που έχω εγώ έτοιμο, βασικά όχι εσείς. Θα ετοιμάσετε και εσείς ένα φάκελο για να κατεβάσετε έτοιμα presets, DNCs, και θα πατήσετε επάνω στο οποιοδήποτε σας αρέσει. Εάν πατήσετε επάνω σε αυτό που σας αρέσει, θα ανέβει στο Lightroom σε αυτή τη μορφή. Εδώ ακριβώς. Οπότε έχετε έτοιμο το DNC αρχείο που θέλετε και πάνω δεξιά γράφει κιόλας DNC, το βλέπετε DNC, DNG συγγνώμη. Οπότε πατάμε πάνω και επιλέγουμε ό,τι θέλουμε, είτε να κάνουμε copy είτε να κάνουμε paste, ανάλογα εάν θέλουμε να κάνουμε copy το φίλτρο και paste τη φωτογραφία μας. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Είναι κάποια τρικάκια τα οποία λίγο πολύ με ρωτάτε, οπότε σας απαντάω άμεσα, όσο είναι δυνατόν πιο απλά γίνεται, για να μπορώ να σας βοηθήσω. Μην ξεχάσεις να πας κάτω στην περιγραφή και να κάνεις download τα 4 φιλτράκια που θα σου δώσω. Το Orange and Teal, το Urban and Orange, το Moodly Teal και το Cinematic Orange. Αυτά τα 4 φιλτράκια θα στα δώσω σε αυτό το βίντεο. Οπότε κατεβαίνεις κάτω και τα κάνεις ένα download και τα κρατάς για σένα για να τα χρησιμοποιήσεις. Μην ξεχάσεις, εάν ανεβάζεις μια φωτογραφία, να με κάνεις και ένα tag για να δω εάν είναι η φωτογραφία ωραία αυτή που ανέβασες. Μην ξεχάσεις επίσης να κάνεις ένα like σε αυτό το βίντεο, να πατήσεις το subscribe και το καμπανάκι να μην κάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.